Αν θέλετε να βρούμε λιγάκι θα διαβάσω από το 15ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Ιωάννη. Από το 18ο λίγα εδάφια. Ιωάννης 15, 18. Ο κόσμος σας μισεί. Να ξέρετε ότι πριν από σας εμένα πρώτα εμίσησε. Εάν είσαστε κομμάτι από τον κόσμο, την οτροπία του, τις αντιλήψεις του, τις πεπιθήσεις του, σαν κάτι δικό του, ο κόσμος θα σας αγαπούσε. Το γεγονός όμως ότι δεν είστε εκ του κόσμου, αλλά εγώ σας έβγαλα από τον κόσμο, σας τράβηξα από τον κόσμο, αυτός είναι ο λόγος δια τον οποίο σας μισεί ο κόσμος. Κεφάλαιο 16. Γιατί σας τα είπα όλα αυτά? Ταύτα λελάδικα παρακείμενος. Αυτά σας τα έχω πει για να μην σκανδαλιστείτε. Σκανδαλίζομαι. Η μικρή εκείνη στρογγυλή, στρογγυλός, σιδερένιος Βόλος με τον οποίο ψηφίζανε στην αρχαία Ελλάδα. Όταν ήθελαν να διώξουν κάποιον από την Αθήνα, τους προσφέρανε, είχανε ένα μολύβι, αλλά δεν ήταν μολύβι. Ήτανε σαν σίδερο μυτερό και απάνω σε ένα κομμάτι, συνήθως από κεραμίδι σπασμένο, εγγράφανε να φύγει ο Αριστίδης ή να μην φύγει. Το κομμάτι αυτό ονομάζεται Όστρακον. Ο Παύλος λέει ότι το πνεύμα μας είναι, η ψυχή μας είναι μέσα σε οστράκινον σκεύος. Όταν λοιπόν εγγράφανε εις το Όστρακον αυτό να φύγει ο Αριστίδης, να εξοριστεί ο Αριστίδης, η πράξη αυτή ονομάζεται εξοστρακισμός. Από εκεί το ρήμα εξωστρακίζονται, εξωστρακισμός. Λοιπόν, για να μην σκανδαλιστείτε, η σκανδάλη πατάς επάνω σε αυτό το στρογγυλό και πέφτεις. Μη σκανδαλιστείτε. Θα σας κάνουνε από συνάγωγος. Από συνάγωγος στην πρώτη φάση, στην στενή έννοια, σημαίνει να σε διώξουν από τη συναγωγή. Αλλά αυτό δεν είναι και τόσο φοβερό. Αν σε διώχνουν από τη συναγωγή, δεν μπορούσες να πάρεις νερό από το πηγάδι, δεν μπορούσες να πουλήσεις αυτά που μαζεύει ο Δημήτρης στη Λαϊκή, δεν μπορούσες να αγοράσεις από τη Λαϊκή. Τα παιδάκια σου δεν τα έπαιρναν στη συναγωγή να μάθουν γράμματα. Έπρεπε να φύγεις. Ώστε από συνάγωγος, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Πεθαίνεις ή αλλά έρχεται ώρα ή να πας ο αποκτήναση μας όποιος σας σκοτώσει. Δόξη θα έχει την εντύπωση, θα νομίζει από το ρήμα δοκό, ότι προσφέρει λατρεία εις τον Θεό. Τι κάνουμε?
να τους ανεβάσουμε το πολιτιστικό επίπεδο, να μην τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Καλό, δεν έγινε τίποτα. Να, πόσα να, δεν βγαίνει τίποτα, αγαπητοί αδελφοί. Κοιτάξτε ποια είναι η αιτία κατά τον ίδιο τον Κύριό μας. Αυτά ποιήσουσι μέλλον σε εσάς, διότι δεν έγνωσαν τον Πατέρα ουδέ εμέ. Άμα είχαν γνωρίσει τον Πατέρα και εμέ, δεν θα σας κάνανε τέτοια πράγματα. Ορθά τα παιδιά μαθαίνουν το καλό. Οι γονείς τους, δεν νομίζω να υπάρχει γονεύς που να λέει βγάλει τα λουνού το μάτι με το μολύβι στο σχολείο. Έχεις. Οι γονείς στο σχολείο από το πολύ μικρά, αργότερα η κοινωνία, οι φυλακές, οι νόμοι. Και δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Μα όταν λέμε τίποτα, κάπου σου φαίνεται αστείο, κάπου λες, όχι τίποτα δε. Τίποτα δεν έγινε, αδελφοί. Απλούστατα δεν δόθηκε ευκαιρία στον άνθρωπο να βγάλει τον ίδιο τον εαυτόν του. Σας έχω μιλήσει για ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται σε γεγονότα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, του Τσάφκα, ο οποίος είναι άνθρωποι εμπολέμου ονομάζεται, και λέει τον άνθρωπο πως φέρεται την ώρα του πολέμου, όπου επιτέλους έχει μια δικαιολογία, ο άλλος είναι εχθρός, ο άλλος είναι πολέμιος, εάν δεν με σκοτώσει, αν δεν τον σκοτώσω θα με σκοτώσει. Εκείνη την ώρα τίποτα από αυτά δεν έχει υπόψη του. Εκατέβασε, λέει, το φερμουάρ. Τα λέω με λόγια δικά μου, την εποχή εκείνη που έγραψε ο άνθρωπος αυτός δεν υπήρχε φερμουάρ. Ανοίγεις την καρδιά σου για να δείξεις ποιος είσαι εκείνο που είσαι. Κυκλοφόρησε τώρα τελευταία, διάβασα μια πολύ ωραία κριτική, ένα βιβλίο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενός Γερμανού ο οποίος δεν έζησε τα γεγονότα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ο οποίος ψάχνει να βρει πώς έγινε αυτό, τι συνέβη, και φτάνει σε ένα συμπέρασμα. Δεν είναι, λέει, ο Χίτλερ που οδήγησε τον λαό όπου τον οδήγησε, αλλά ένας λαός ο οποίος έψαχνε να βρει έναν ηγήτορα για να έχει δικαιολογία να κάνει αυτά που έκανε. Έλατε να το ξαναδούμε, αδελφοί, στην απόψηλή μας μικρή συντροφιά. Είναι θέμα γνώσεως Θεού. Είναι θέμα σχέσεως με εκείνο. Τίποτα. Όταν ο άνθρωπος συνδεθεί με το πρόσωπο του Θεού εν Χριστώ Ιησού, θα δείτε ότι αργά και σταθερά διαποτίζεται. Βρέστε ένα καλύτερο ρήμα εσείς που ξέρετε καλά ελληνικά. Διαποτίζεται από μια δύναμη η οποία αργά και σταθερά βγαίνει από μέσα του, από ένα χαρακτήρα. Πόσοι από εσάς και ποιοι από εσάς δεν έχουν ακούσει, έχεις ένα άνθρωπο, λέει, εκεί που πήγατε, λέει, πλήση εγκεφάλου σας κάμανε. Λες, όχι. Δεν μου πάνε τέτοια πράγματα. Αλλά οι σχέσεις με το Θεό αργά και σταθερά. Και αν με δείτε, αδελφοί, με τούτο το Βαγγέλη μου έχει ψήσει το ψάρι στη γλώσσα. Αυτός ο Βαγγέλης. Να μην έχω τις πρέπουσες σχέσεις.
Θυμηθείτε το μεταλλονικό. Μη μας συμφιλιώσετε. Προσευχηθείτε για μας. Τουλάχιστον ένας από τους δύο. Ουδέποτε γνωρίσαμε τον Θεό εν Χριστώ Ιησού. Θα σας σκοτώσουμε. Θα σας κάνουν από συνάγωγους. Ζείτε αυτές τις μέρες. Ζούμε όλοι δυστυχώς. Διαβάσατε στην εφημερίδα ένα παιδάκι 12 ετών ανατινάχθηκε, σκότωσε 47 και τραυμάτισε 152 νομίζω, αν θυμάμαι τα νούμερα. Αλλά από αυτούς θα πεθάνουν, τι νοσοκομεία να υπάρχουν εκεί οι άνθρωποι. Θα πεθάνουν, πώς. Ένα παιδάκι 12 ετών το έπεισαν ότι προσφέρει, βλέπετε, και όλα αυτά ποιήσωση, διότι ο αποκτήνας δόξη, θα έχει την εντύπωση, δοξάζω, δοκώ, δόξη, ότι προσφέρει λατρεία το Θεό. Ο χειρότερος πόλεμος είναι ο εμφύλιος και χειρότερος από τον εμφύλιο είναι ο θρησκευτικός πόλεμος. Μην αφήσετε τα φίδια του θρησκευτικού πολέμου να μας επηρεάσουν. Μην αφήσετε, σας παρακαλώ, υπάρχει εκείνο το αριστουργηματικό ρήμα. Υφέρπο, υφέρπο, μέσα στην λόχμη, μέσα στα χορτάρια κυκλοφορούν φυδάκια. Υφέρπο. Προσέξτε τις μικρές διαφωνίες. Προσέξτε τις μικρές αντιπαραθέσεις. Μην διστάσετε να υποχωρήσετε. Μην διστάσετε όπου φύγει φύγει. Μην δώσουμε έδαφος. Μου άρεσε. Διάβασα το αντιγράφω. Ή να μη σκανδαλιστείτε. Πρόκειται, γράφει κάποιος, για τον κλειστό, τον εσωτερικό, το θρησκευτικό ή εκκλησιαστικό φανατισμό. Ο φανατισμός. Ο φανατισμός είναι ένα χειρουργικό κρεβάτι όπου σου κάνουν μία ένεση και κοιμάσαι και σου αφαιρούν τον εγκέφαλο. Κάποτε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνέρχονται και λέει εγώ το είπα αυτό, εγώ το έκανα αυτό. Θα δείτε ιστορικούς, βαθείς ιστορικούς, οι οποίοι τόσο στο 30ετή πόλεμο όσο και στον 100ετή πόλεμο όσο και στην εξέγερση των χωρικών επί Μαρτίνου Λουθίου, δεν μπορούν να καταλάβουν οι ιστορικοί πως είχε φροντίσει ο διάβολος να ρίξει μέσα μας φανατισμό. Ο φανατικός άνθρωπος δεν λογικεύεται, δεν κάνει πράγματα τα οποία μπορεί να ελέγξει νοητικά. Προχωρώ. Προσέξτε. Έχουνε δικαιολογία ότι κάνοντας αυτό που κάνουν προσφέρουν λατρεία μέσω δοξασμού στο πρόσωπο του Θεού. Και το αριστουργηματικό ουκ έγνωσαν αόριστος τον πατέρα ως πατέρα της αγάπης. Ο πατέρας της αγάπης έμεινε ένας πατέρας ξένος.
Πώς γίνανε αυτά? Δεν ξέρει κανείς. Άλλη μια φορά, προσέξτε στη ζωή μας. Όσο ανήκει σε μας και σαν μερίδιο βαρύνει εμένα την εκκλησιαστική μου πορεία. Αυτά θα τα προσέξετε, αδελφοί. Υπάρχει ένας κόσμος έξω ολόκληρος. Μας δόθηκε η ευκαιρία εν Χριστώ Ιησού στο Παλιάδι, στη σύναξη, την μικρή μας εκείνη εκκλησίτσα, και είδαμε από το 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου όλο το κλίμα των τελευταίων ημερών. Επάνω σε αυτό τον καμβά, σήμερα στο Ινστιτούτο, στο σχολείο μας, είστε καλεσμένοι. Υπάρχει περισσότερος καφές, δεν το πίνει όλοι ο Γιώργης. Είναι καφές και για σας. Ελάτε να πιούμε καφέ, αν μη τι άλλο. Όχι στις δικές μου ώρες εννοώ, μόνο. Αδελφοί, και λέγαμε, τι αγώνας έγινε να ωρεοποιήσουμε επί υγιών βάσεων, να ξαναχτίσουμε τις οικογένειες. Και τώρα διαβάζω διάφορα σεμινάρια που γίνονται σε όλες τις εκκλησίες για τα καινούργια ζευγάρια, για τους καινούριους θεσμούς, πώς η κυρά, πώς ο κυρός, πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Σεμινάρια, σεμινάρια. Τι να πει κανείς? Θαυμάσια πράγματα. Με ειλικρίνεια όλα αυτά τοποθετούνται, δίδονται, παρέχονται. Τι έγινε απάνω στον κοινωνικό χώρο, αδελφοί? Σχολιά, πανεπιστήμια, σεμινάρια, τεχνικές σχολές, νυχτερινές σχολές. Τους έλεγα πόσα εκατομμύρια ξοδεύονται το χρόνο. Εποφελώστηκε σωστά για αυτά τα περίφημα προγράμματα Erasmus. Είναι προγράμματα που παίρνουν τα παιδιά από εδώ και τα παίρνουν από την Τσεχία. Τα παίρνουν από την Τσεχία και τα παίρνουν στη Νότια Αφρική. Τα παίρνουν από τη Νότια Αφρική και τα πάνε στη Σενεγάλη. Πολύ ωραία. Τα παιδιά να μάθουν, να γνωρίσουν. Δισεκατομμύρια ξοδεύονται στον τουρισμό. Δισεκατομμύρια ξοδεύονται στον αθλητισμό. Οι κοινωνίες να πάρουν μια φόρμουλα να σταματήσει αυτό το κακό. Και δεν έγινε, αδελφοί, προσέξτε, τραγικό. Τίποτα. 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 Οι κοινωνίες, καμιά φορά πάω, σας έχω ξαναπεί, πάω σε ένα σπίτι, χτυπάω την πόρτα, ποιος είναι, τι να πω, το όνομά μου. Α, δεν θέλει, αμέσως. Επί ένα τέταρτο ανοίγουνε σύρτης. Κρου, κρου, κρου. Μετά κάτι άλλο από πάνω. Κλάγει από κάτω, δεξιά, αριστερά, και ένα μάτι βγαίνει έτσι. Του άνοιξε, ρε παιδί. Αδελφοί, και ξέρετε γιατί? Είμαστε στο μάθημά μας. Διότι δεν εστράφει ετούτη η προσπάθεια. Ετούτος ο αγώνας, οντοστήμιος αγώνας, δεν εστράφει στα άτομα. Όταν χάσεις το άτομο και το άτομο σαπίσει, θα βγάλεις σάπιες οικογένειες. Σάπιες οικογένειες θα κάνουν άθλιες κοινωνίες. Να βελτιώσουμε την οικογένεια, δεν κάνεις τίποτα. Αν δεν βελτιώσεις, εάν δεν επέμβεις στο άτομο, στο άτομο, το πρόσωπο. Η Καινή Διαθήκη, κοιτάξτε, απευθύνεται στο πρόσωπο. Ως τις θέλει, εάν τις θέλει. Ο πληθυντικός αριθμός λείπει τελείως, κυρίως από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Ο Ιησούς
απευθύνεται σε πρόσωπα, σε μονάδες. Αγαπητοί, προσέξτε τη ζωή σας και βοηθήστε με να προσέξω τη ζωή μου, τη διαγωγή μου, τη συμπεριφορά μου. Ιδιαίτερα θα κάνετε προσευχή κάθε μέρα. Πώς αντιδρώ? Δεν αντιδρούμε εμείς όπως αντιδρούσαμε κάποτε. Πα! Σαν το ινόπνο που του βάζεις φωτιά και πετάγεται μέχρι και πάνω. Μην αντιδράσετε. Κοιτάξτε και θυμηθείτε τον Κύριο πώς αντέδρασε. Πάρτε ένα μολύβι, πάρτε ένα χαρτί και παρακολουθήστε τον Κύριο πώς αντέδρασε. Στους δικούς του. Αν είσαι, λέει, εκείνος που λες ότι είσαι, να πας στην Ιερουσαλήμ και όχι εδώ στο χωριό, λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την είδηση. Προδόθηκε, εγκαταλείφθηκε, απορρίφθηκε, τον αρνήθηκαν. Του είπανε ότι εν το ονόματι του Βεελζεβούλ εκβάλλει δαιμόνια και θεραπεύει. Οι αντιδράσεις του, λεπτές, ευγενικές, θείες, απλές, άγιες. Αδελφοί, ξανά μέσα μας. Να ξαναχρησιμοποιήσω το ρήμα. Κουβαλάμε μέσα μας ακόμα τον άνθρωπο, τον παλαιό άνθρωπο. Ο Παύλος το ξέρει. Θυμηθείτε το σχήμα που πολλές φορές κατ' επανάληψη χρησιμοποιούμε. Ο κόσμος είναι εδώ. Ο Παύλος είναι εδώ. Ο άνθρωπος. Ξεχάστε τον Παύλο. Ο Παύλος λέει, έχω μία τάση να πάω προς τον κόσμο και βλέπω μία έντονη προσπάθεια του κόσμου να έρθει σε μένα. Ανάμεσα, λέει, στον κόσμο και σε μένα έβαλα το σταυρό. Ο κόσμος χτυπάει επάνω στο σταυρό ερχόμενος προς εμέ και εγώ χτυπάω επάνω στο σταυρό οδεύοντας εν σαρκή προς τον κόσμο. Ο σταυρός. Ο σταυρός όχι ως ιστορία, όχι ως καταγραφή. Κλείνω. Ο σταυρός πέραν από τη σωτηρία. Δεν μπορώ να την αμφισβητήσω τη σωτηρία. Σε ποιον έχω το δικαίωμα και κάτω από ποια περιστατικά μέτρα, διάσταση ή αντικειμενικά μέτρα μπορώ να το βρω? Πού να το ξέρω? Ακούω μαρτυρία, χαμογελάω, σκύβω το κεφάλι, ο Θεός θα πληρώσει. Έρχεται κάτι περισσότερο στην καθημερινότητα του πιστού. Το σταυρωμένο ήθος. Το ήθος. Πάσχουμε από ήθος σταυρού. Όχι από γνώση σταυρού. Από κηρυγματική, αντικειμενική υπόσταση. Διδακτική υπόσταση περί του σταυρού. Το ήθος του σταυρού. Ο σταυρωμένος έχει περάσει σαν σταυρωμένος. Δεν είναι έτσι. Ένα ολόκληρο Σάββατο πριν αρκετό καιρό νομίζω σταθήκαμε όλα απάνω σε αυτή την αλήθεια. Σταυρωμένος σημαίνει νεκρός. Ο έχων πεθάνει μέσω σταυρού. Μπορούσε να ήταν ντουφεκισμένος. Τι σημαίνει ντουφεκισμένος? Ο πεθαμένος ύστερα από προέξι βημάτων. Τι σημαίνει πνιγμένος? Ο πεθαμένος ένεκεν πνιγμού. Σταυρωμένος είναι ο νεκρός διαμέσου της διαδικασίας του σταυρού. Όπου δείτε λοιπόν αυτή τη μετοχή, είναι αυτοπαθής μετοχή. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει πεθάνει
κάτω από τη δική του θέληση διαπίας μεθόδου. Υπήρχαν 15-200-2000 μέθοδοι να πεθάνει ο άνθρωπος. Έχουμε τον θάνατο, τον ηθελημένο εκ μέρους μου, δια της μεθόδου του Σταυρού. Ο άνθρωπος ο παλιός, ακόμα τον σέρνουμε, σέρνεται, τον σέρνουμε τον παλαιό άνθρωπο, όπως σέρνουμε τη σκιά μας. Προβλήματα σε οικογένειες, προβλήματα σε ομάδες μικρότερης αριθμητικής ή ευρύτερης αριθμητικής διάστασης. Είναι προβλήματα που δημιουργούνται διότι δεν άφησα ως άτομο τον Ιησού Χριστό να δουλέψει μέσα μου. Ξέρετε, να το ξαναπούμε αυτό με κάποιον από εσάς, με κάποια από εσάς. Να μαλώσουμε πολιτικά, αποκλείεται. Να μαλώσουμε ποδοσφαιρικά, μάλλον όχι. Να μαλώσουμε, ξέρω εγώ, ξέρω, διότι κάποιος υπερασπίζεται, τίκη και ο άλλος. Μάλλον όχι, αυτό τέλος. Υπάρχει ένας φόβος να διαφωνήσω μαζί σας δογματικά. Είναι το επίφοβο και απομένων πεδίων. Αυτό θα το προσέξετε. Είναι το δέλεα, είναι το δόλωμα. Από μακριά θα το δείτε, θα σκύψετε το κεφάλι σας. Αδελφοί, επανέρχομαι στα γεγονότα της Αιγύπτου. Οι πρώτες πληροφορίες, επαναλαμβάνω, Βαρβάρα, ήταν πληροφορίες για 17 σφαγμένους με μαχαίρι, σκόψαν το λαιμό. Από τις πρώτες μέρες, πόσοι είναι μέχρι τώρα, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Μένει κάτι η σχέση μου μαζί σας, οι σχέσεις μας ενώπιον του Κυρίου. Φιλεχθείτε εκείνες τις αγιαστικές εύκολες τάσεις. Ήταν ένα Σάββατο που μας απασχόλησε. Δεν υπάρχει σωτηρία εκτός Ιησού, δικαίωσης, αλλά και αγιασμός και απολύτρωσης. Εκείνος είναι ο αγιασμός μας. Δεν είμαστε εμείς έξω από τον Ιησού Χριστό, οι αγιάζοντες εαυτούς. Επανέρχομαι. Ο κόσμος σας μισεί. Θα σας κάνουν από συναγώγους. Δεν είσαστε κομμάτι πια του κόσμου. Δεν ανήκετε στην οτροπία του κόσμου. Να το επαναλάβω πόσες φορές κουραστικά. Μαρίνα, ο πιστός είναι υποβρύχιο, φτιαγμένο για να βουλιάζει στο νερό, αλλά αλίμονο αν το νερό μπει στο υποβρύχιο. Ζούμε στον κόσμο, αλλά έξω από τον κόσμο. Και όλα αυτά θα τα κάνουνε γιατί δεν γνωρίζουνε εμένα. Τολμηρό, αλλά πρέπει κάποτε να υποθεί. Αδελφέ μου η συμπεριφορά σου, αδελφούλα μου η πολιτεία σου, να το πει η γυναίκα μου σε μένα. Μη μου πεις έχεις δίκιο. Ίσως ναι. Θα σου πω κάτι άλλο. Δεν εγνώρισες εκείνον. Ουδέ τον από εκείνον σταλμένο για να εκφράσει την αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Ξαναδείτε τα, ξαναδιαβάστε τα, ξανασκεφτείτε τα και βοηθήστε με τον Χριστό Ιησού. Μάλλον λίγο ακόμα θα σας ταλαιπωρώ,
Βοηθήστε με σε κάθε πρόβλημα να το ρωτάω. Είμαι τώρα συνδεδεμένος μαζί σου. Διοχετεύεις μέσα μου δυνάμεις δικές σου.